Ελληνόκτητο πλοίο χτύπησε σενάρκη στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο Έλληνες. Πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη που θα μας πει περισσότερα. Ελευθερία. Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ, λοιπόν, Ματίνα, στη θαλάσσια περιοχή στο Δέλτα του Δούναβη μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας. Να πούμε ότι ήταν ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο 103 μέτρων με σημαία Παναμά. Είχε ξεκινήσει το ταξίδι από την Σικελία με προορισμό το λιμάνι Ισμαήλ στην Ουκρανία προκειμένου να φορτώσει σιτηρά. Ωστόσο, χτύπησε πάνω στην Ναρκή. Σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια αυτής της έκρηξης, μάλιστα, η οποία δημιούργησε και ρήγμα στην πλαϊνή μεριά του φορτηγού πλοίου. Τραυματίστηκαν τρία άτομα, δύο Έλληνες, ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος και ένας Αιγύπτιος μάγειρας. Μάλιστα, ο υποπλοίαρχος προκειμένου το πλοίο να μην βυθιστεί, το οδήγησε στα ρηχά. Εκεί λοιπόν έφτασε γιατρός προκειμένου να περιθάλψει τους τρεις τραυματίες, οι οποίοι είναι ελαφρά και καλά στην υγεία τους, όπως ενημερωνόμαστε. Ωστόσο, πλέον έχει ρημουλκηθεί, οδηγείται στην Ουκρανία, όπου αναμένεται να φτάσει αύριο το πρωί, όπως έχουμε ενημερωθεί, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε επισκευαστική βάση προκειμένου να γίνει μια εκτίμηση της ζημιάς. Ματίνα. Μάλιστα, Ελευθερία Σπυράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.